Υπάρχουν σκληρέ εικόνε, μπορεί να ενοχλήσουν. Παρακαλώ, απομακρύνετε τα παιδιά από του τηλεοπτικού δέκτε. Από κινητό σε κινητό κυκλοφορεί από το πρωί σε όλη την πάφο ένα δεύτερο βίντεο που σχετίζεται με το φρικτό θάνατο που βρήκε η Αντρούλα Παπαχριστοφόρου την Κυριακή το βράδυ όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην οδό Πριάμου στην Πάφο. Στο βίντεο, το οποίο λήφθηκε επίσης από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, και καλύπτει ακτίνα 10 με 50 μέτρα πριν το σημείο που σταμάτησε το άσπρο BMW, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τη μοιραία σύγκρουση προηγήθηκε χτύπημα τη άτυχη γυναίκα από άλλο διερχόμενο όχημα. Στο αποκαλυπτικό βίντεο φαίνεται η Παπαχριστοφόρου να δέχεται πρώτα λαφρότερο χτύπημα, να χάνει την ισορροπία τη και να πέφτει στη μέση του δρόμου. Αν και τραυματισμένη, επιχειρεί ανεπιτυχώ να μετακινηθεί ενώ φαίνεται να καλεί σε βοήθεια κάποιον που τρέχει να τη σηκώσει από την άσφαλτο. Δευτερόλεπτα πριν ο αυτόπτης μάρτυρας προλάβει να φτάσει στο σημείο, το δεύτερο όχημα κυριολεκτικά τη θερίζει, τραυματίζοντάς τη θανάσιμα. Ο άντρα, ο οποίο έσπευσε να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα, όπω φαίνεται και στο βίντεο, συγκλονίζεται από όσα μόλι εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του και αρπάζει το κεφάλι του, μη μπορώντα να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας. Πέραν της σύλληψης του οδηγού του δεύτερου οχήματος ηλικία 44 ετών, ο οποίος τελείει η οι έρευνε της αστυνομία για εντοπισμό του οδηγού του πρώτου αυτοκινήτου, αν και προς το παρόν βρίσκονται στο σκοτάδι, στρέφονται προς ιδιοκτήτες οχημάτων, των οποίων τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με αυτά του αυτοκινήτου που φαίνεται στο βίντεο, με σκοπό να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη και να προχωρήσουν σε δεύτερη σύλληψη. Δεν έφταναν όλα αυτά. Χθε βράδυ, άγνωστο ή άγνωστοι διέριξαν το σπίτι τη Παπαχριστοφόρου, παίρνοντα μαζί του μία τηλεόραση, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και διάφορα αρώματα. Τα κλοπημία μετά από καταγγελία τη οικογένειά τη που έγινε σήμερα εντοπίστηκαν σε διπλανή οικοδομή, σημείο που προφανώ ο διαρρήκτη τα τοποθέτησε προσωρινά για να τα παραλάβει αργότερα όταν ηρεμήσουν τα πράγματα την πρόθεσή του να είναι ο εκλεκτός του.